θα μεταδώσει σε πολύ λίγο και τι έγινε και στη ρωσική πρωτεύουσα με τις διαδηλώσεις. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Τον βλέπουμε, τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαλινάκη. Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. Γεια σας, κύριε Βαλινάκη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα και αν πιστεύετε ότι. Και πότε πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη φάση από τα ρωσικά στρατεύματα. Να βάλω ένα τίτλο. Η Ρωσία κάνει πόλεμο, η Δύση κάνει δημόσιες σχέσεις. Πάμε να δούμε αυτά τα οποία προηγουμένως αναφέρθηκαν σε ένα στρατηγικό πλαίσιο. Η Ρωσία προσπαθεί μέσα στα πρώτα 24 ώρα να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει, μεταξύ των οποίων και να σφίξει με μία τανάλια το Κίεβο, την πρωτεύουσα, διότι ο στρατηγικός στόχος του Πούτιν είναι να αποκεφαλίσει, όπως έχει ο ίδιος πει, την Ουκρανία, που σημαίνει και προσωπικά την γνωστή αντίθεση που έχει με τον, με τον κύριο Ζελένσκι. Τώρα, ταυτόχρονα φαίνεται ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στην επίτευξη του σχεδίου του Ρωσικού. Το αεροδρόμιο δίπλα στο Κίεβο, το οποίο προσπάθησαν χθες οι δυνάμεις της Ρωσίας να το καταλάβουν, συνάντησαν μια τεράστια δυσκολία και φαίνεται ότι ακόμα και σήμερα δεν είναι στα χέρια της Ρωσίας, ακόμη και τώρα που μιλάμε, αν και αυτά μπορούν να αλλάξουν από λεπτό σε λεπτό. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ισχυρή αντίσταση γύρω από το Κίεβο των Ουκρανών. Υπάρχουν και σε άλλα σημεία αντιστάσεις. Δεν προχωρούν οι επιχειρήσεις όπως θα τις ήθελαν οι Ρώσοι. Στο Νότο υπάρχει όμως καλύτερη εικόνα για τους Ρώσους, δηλαδή έχουν κάνει πολύ μεγάλη δίσδυση από νότο προς το βορρά, από την Κριμαία, και προφανώς ο επόμενος στόχος είναι να φτάσουν Οδυσσό στα δυτικά και Μαριούπολη στα ανατολικά, έτσι ώστε να ελέγξουν όλη την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα. Ήδη την έχουν αποκλείσει άλλωστε με ναυτικό αποκλεισμό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι το σχέδιο, το νότιο τμήμα να ενωθεί με το βορρά και να χτυπήσουν την Ουκρανία στη μέση. Τώρα από εκεί και πέρα τι άλλο θα μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Πούτιν είναι κάτι που ακόμα δεν το γνωρίζουμε, αν δηλαδή θέλει να υποτάξει ολόκληρη τη χώρα ή απλώς να την αποκεφαλίσει και να την ελέγξει, διότι στην ουσία. Η κίνηση, κύριε Βαλινάκη, κατάληψη του Κιέβου, γιατί αυτό είπατε πριν, μιλήσατε και για τα ανάλια, ανεξάρτητα με το αν το σχέδιο αυτό γίνεται μέσα στο χρονικό όριο το οποίο είχαν στο μυαλό τους οι Ρώσοι ή όχι. Έχει επιτευχθεί και δείχνει ότι όντως θέλει να καταληφθεί ολόκληρη η Ουκρανία ή το αντίθετο. Δεν ξέρουμε αν θέλει ολόκληρη την Ουκρανία να καταλάβει, διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε και όσοι ξέρουν από στρατηγική ακόμη περισσότερο, mm-hmm. ότι δεν μπορεί να ελέγξει μια χώρα τόσο μεγάλη όπως είναι η Ουκρανία. Και βεβαίως θα υπάρξει και μια πολύ μεγάλη αντίσταση από τον ίδιο το λαό. Ο Ζελένσκι πιστεύω τώρα αντιμετωπίζει υπαρξιακά διλήμματα. Έχει αρχίσει και ζητάει ακεχηρία, όπως φαντάζομαι και η Δύση θα αρχίσει να ζητάει ακεχηρία ή ήδη άρχισε να ζητάει ακεχηρία, κατάπαυση του πυρός. Δηλαδή είναι πάντα αυτό που κάνει ο διεθνής παράγων σε τέτοιες mm-hmm. περιπτώσεις. Ναι. Βεβαίως η Ρωσία δεν θέλει την κατάπαυση του πυρός γιατί θέλει να κερδίσει όταν έχει το πάνω χέρι στις επιχειρήσεις, άρα θέλει να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις μέχρι να πετύχει τουλάχιστον κάποιους από τους στόχους της. Και βέβαια ένας από τους όρους που υποθέτω ότι θα βάλει ακριβώς θα είναι η εξαφάνιση με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από την εξουσία της Ουκρανίας, του Ζελένσκι και της ομάδας και των ανθρώπων. Εάν θέλει ο Πούτιν να συλλάβει, λένε πολλοί, τον Ζελένσκι, ή αν θέλει απλά να απομακρυνθεί με κάποιο άλλο τρόπο από την εξουσία. Κοιτάξτε, αυτό είναι δευτερεύον. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να ελέγξει την Ουκρανία. Τώρα, αν θα το κάνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είναι δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι δεν θέλει η Ουκρανία, και αυτό ήταν από την αρχή ο στόχος του Πούτιν, και γι' αυτό έπεσε τελείως έξω η δυτική θέση απέναντι στο τι θα συμβεί. Ήταν από την αρχή, όχι απλά η Ουκρανία να μην μπει στο ΝΑΤΟ. Αυτό μπορούσε να ρυθμιστεί, γιατί η Δύση ήταν έτοιμη να δώσει κάποιες εγγύσεις, έστω και κάτω από το τραπέζι. Το πρόβλημα του ήταν και είναι ότι θέλει η Ουκρανία να επιστρέψει υπό την ρωσική αγκαλιά, η Μες. Ρωσική σκέπη. Κύριε Βαλινάκη, η Ρωσία μαζί με το Καζαχστάν συναποτελούν το σχέδιο του Πούτιν, που είναι να ξαναφτιάξει μια νέα Σοβιετική Ένωση, μια νέα Ρωσία, όπως θέλετε πέστε το, πάντως μια που θα ελέγχει αυτές τις τρεις χώρες, όπως ελέγχει σήμερα τη Ρωσία, και είδαμε πριν ότι την ελέγχει απόλυτα. Σας άκουσα στην αρχή και το κράτησα να λέτε ότι ο Πούτιν κάνει πόλεμο, αυτός ήταν ο τίτλος που βάλατε, και η Δύση κάνει δημόσιες σχέσεις. Με τον Πούτιν κάνει πόλεμο, το καταλάβαμε, μας το εξηγήσατε. Με την Δύση που κάνει δημόσιες σχέσεις, τι ακριβώς εννοείται?
Λέω λοιπόν το εξής, η Δύση απέτυχε να προβλέψει τι θα συμβεί και απέτυχε να το προβλέψει όχι γιατί δεν υπήρχαν, το ξέρουμε, οι σχετικές πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, έπεσε πάρα πολύ μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Εκεί που πέφτει έξω η Δύση, και είναι το μεγάλο της πρόβλημα το οποίο έχει καταλάβει ο Πούτιν και το εκμεταλλεύεται, είναι ότι δεν έχει την αποφασιστικότητα ως δυτική κοινωνία, μαλθακή την λέει ο Πούτιν συγκεκριμένα για να το καταλάβουμε, η οποία δεν θέλει να πολεμήσει. Ενώ δηλαδή αυτά τα προβλήματα, αυτοί οι επιθετικοί γείτονες, όπως είναι ο Πούτιν, όπως είναι ο Ερντογάν, δεν μπορείς να τους διαχειριστείς με κυρώσεις, με καλά λόγια. Άρα, συγγνώμη, τι εννοείται, θα έπρεπε να απειληθεί ο Πούτιν με στρατιωτική προβολή, ας πούμε? Όχι, εγώ δεν λέω ότι έπρεπε η Δύση να χρησιμοποιήσει βία κατά τον Πούτιν. Γι' αυτό και ακριβώς ήταν ένα αδιέξοδο και παραμένει ένα αδιέξοδο. Και γι' αυτό η Δύση δεν τον βοηθάει σήμερα. Όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν δεν χρησιμοποιείς βία στη βία του επιτιθέμενου, είναι προφανές ότι έχεις πάρα πολύ λιγότερες πιθανότητες να το κερδίσεις. Δηλαδή με κυρώσεις, και μάλιστα αυτές που επέβαλαν, οι οποίες είναι τελικά, αν θέλετε, κυρώσεις χωρίς δόντια, για να το πω έτσι δημοσιογραφικά, διότι θα οδηγήσουν σε ένα πόλεμο μεταξύ Ανατολής και Δύσης οικονομικό, από τον οποίο πόλεμο και οι δύο πλευρές θα βγουν ζημιωμένες, διότι και ο Πούτιν θα πάρει αντίμετρα εναντίον της Δύσης. Μην υπολογίζουμε ότι δεν θα έχουμε αντίμετρα, και μπορεί κανείς να σκεφτεί και ότι τα αντίμετρα είναι σε άλλους τομείς που συμφέρουν τη Δύση και δεν συμφέρουν την Ανατολή, την Ρώσια και όχι τη Δύση. Κύριε Βαλινάκη, επειδή είστε. Στις κυβερνοεπιθέσεις. Επειδή είστε μελετητής. Ναι. Η Δύση μπορεί να ζήσει χωρίς τη Ρωσία και αντιστοίχως η Ρωσία μπορεί να ζήσει χωρίς τη Δύση. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολύ ωραία γενική διατύπωση, αλλά στην ουσία εγώ θα έλεγα ότι τελειώνει η εποχή της αθωότητας. Η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι όταν έχει επιθετικούς γείτονες όπως ο Πούτιν, εμείς που έχουμε επιθετικό γείτονα όπως ο Ερντογάν, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μπει σε ένα νέο κόσμο αστάθειας. Και αυτό είναι το μεγάλο συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε και να μην βάζουμε το κεφάλι μέσα στην άμμο, στρουθοκαμιλικά, και να νομίζουμε ότι αυτά τα προβλήματα απλώς επειδή δεν μας αρέσουν, γιατί επειδή δεν μας άρεσαν, δεν ήταν ευχάριστα, δεν τα σκεφτόμασταν ως υπαρκτά. Ότι επειδή λοιπόν δεν τα σκεφτόμαστε, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Σωστό. Και θα τα αντιμετωπίσουμε. Τόσο πιο γρήγορα καταλάβουμε. Να ρωτήσω κάτι. Ένα λεπτό, μου επιτρέπετε. Όπως λοιπόν η Δύση δεν κατάλαβε τον Πούτιν, έτσι δεν καταλαβαίνουμε κι εμείς, και το υπογραμμίζω αυτό, πόσο επικίνδυνος είναι ο Ερντογάν. Βγάλτε τη λέξη Τουρκία ή Πούτιν και βάλτε. Βγάλτε τη λέξη Ρωσία και Πούτιν και βάλτε Τουρκία ή Ερντογάν. Και θα δείτε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε παράλληλα, δεν είναι ίδια ακριβώς, προβλήματα. Αυτά λοιπόν δεν λύνονται με το να λες θα κάνω διπλωματικές, διερευνητικές ή άλλες. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα δεν είναι Ουκρανία και η Τουρκία δεν είναι Ρωσία, έτσι. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν διαφορές. Ακριβώς, υπάρχουν όμως κατά αναλογίαν πολλά. Δεν θέλω τώρα εδώ να επεκταθώ σε αυτό. Μπορούμε ευχαρίστως να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Αλλά θέλω πολύ απλά να πω ότι υπάρχουν πολλές αναλογίες και όσο εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, θα υποστούμε πράγματα ανάλογα με αυτά που υπέστη η Ουκρανία. Δεν είναι το ίδιο. Πράγματι, είμαστε χώρα η οποία καλύπτεται από το ΝΑΤΟ, καλύπτεται από την Ευρώπη. Όμως, με αυτό ξεκίνησα. Η Δύση κάνει δημόσιες σχέσεις. Είναι δυτικές κοινωνίες που αντιμετωπίζουν εκλογές, που αντιμετωπίζουν μια κοινή γνώμη, που έχουν κόμματα, που έχουν ομάδες πίεσης. Δεν είναι Ρωσία, δεν είναι Τουρκία που κάνει ο άλλος ό,τι θέλει. Και ξέρουμε ότι οι χώρες αυτές μπορούν, η Ρωσία, η Τουρκία, να παίρνουν αποφάσεις για επίθεση, για υβριδικό πόλεμο, για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να σκεφτείτε, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Το θέμα λοιπόν είναι πώς τους αντιμετωπίζεις. Σίγουρα η χειρότερη συνταγή είναι να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, όπως έκανε η Δύση μέχρι σήμερα. Ναι. Και όταν ξαφνικά σκάει μπροστά σου, τότε να λες, α, πώς συνέβη αυτό. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι, και το έχω πει εδώ και πολλές φορές, και εδώ σε εσάς και αλλού πολλές φορές, χρειάζεται μια νέα στρατηγική. Μάλιστα. Έχουμε μπει σε ένα νέο κόσμο, τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά, έχουμε αλλαγές συνόρων και όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν, και στις σκέψεις που γίνονται δεν θα έπρεπε μόνο να κοιτάμε το ενεργειακό κόστος και την προστασία του πολίτη του καταναλωτή, που είναι πολύ σημαντικό προφανώς σε μια δημοκρατία και όλοι το προσυπογράφουμε, αλλά θα έπρεπε να κοιτάμε και τις στρατηγικές πλευρές της κρίσης αυτής. Και ένα τελευταίο, έχουμε και μια ομογένεια, την οποία με το μεγάλο προσφυγικό κύμα, άκουσα προηγουμένως τους ανταποκριτές σας που το υπογράμμισαν, στο μεγάλο προσφυγικό κύμα που θα δημιουργηθεί από την Ουκρανία, να είστε βέβαιοι, διότι αν κερδίσει η Ρωσία, είναι προφανές ότι πολλοί Ουκρανοί δεν θα θελήσουν να ζήσουν σε αυτή τη χώρα. Ναι. Αυτό το μεγάλο προσφυγικό κύμα
και προς τη δική μας πλευρά με τους ομογενείς κάπως θα εκδηλωθεί. Και πρέπει σήμερα να είμαστε έτοιμοι να το υποδεχτούμε. Σήμερα δεν έχουν καταλάβει τι τους περιμένει, γι' αυτό και είναι ακόμα μουδιασμένοι όπως τους βλέπετε σε όλα τα ρεπορτάζ και δεν ξέρουν και αυτοί που να πάνε. Δεν είναι και εύκολο να φύγουν τώρα. Οπότε λοιπόν έχουμε πολλά ζητήματα και ας ευχηθούμε να υπάρξει μια ειρηνική διέξοδος, αλλά και μια διέξοδος που κρατάει αλόβητες τις βασικές αρχές με τις οποίες κινείται ο δυτικός κόσμος. Κύριε... Το απαραβίαστο των συνόρων. Κύριε Βαλινάκη, θα χαρούμε να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό.